τρόμο το μεσημέρι στο ξηροπόταμο. Ένα μεγάλο μέρος μπαλκονιού από παλιά οικοδομή κατέρευσε σαν χάρτινο πύργο και μάλιστα μια ανάσα από σημείο που εκείνη την ώρα έπαιζαν παιδιά της γειτονιάς. Σήμερα τα μάξα. Τρία παιδιά παίζανε εδώ πέρα. Τι γλιτώσανε. Αύριο θα την γλιτώσουνε. Να, χειρο... τον Δήμαρχο. Να χειροκροτήσουν την πολεδομία και όλου του αρμόδιου. Τα παιδιά μου μεγαλώσαν στην αυλή, δεν βγήκανε να παίξουν για το λόγο ότι φοβόμουν να τα αφήσουν να βγουν έξω. Βρισκόμαστε στην οδό Θεσπρωτίας και Σάμου, όπου νωρίτερα το μεσημέρι μπαλκόνι κατέρευσε και κατέστρεψε δύο οχήματα. Το αρχικό σοκ των κατοίκων ήταν μεγάλο έω ότου βεβαιωθούν πω τα παιδιά ήταν σώα πως δεν χτυπήθηκε κανένας περαστικός ή ένας άστεγος που συχνά βρίσκει εκεί καταφύγιο. Και αφού ανακουφισμένοι ήταν πλέον σίγουροι πως αποτύχει δεν γινδύνευσαν σήμερα ανθρώπινες ζωές, ξέσπασαν με οργή για την πτώση που προκάλεσε σοβαρότατες ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς για τους ίδιους ήταν μια εξέλιξη προδιαγεγραμμένη. Κανείς δεν δε δίνει σημασία. Οι υπηρεσίες μας έχουν ξεχάσει εντελώς. Τίποτα δεν υπάρχει αυτό που κάναμε εμείς για να σώσουμε τα σπίτια μας και να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, ό,τι περνούσε από το χέρι μας, το κάναμε. Από εκεί και έπειτα όμω και οι υπηρεσίε πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του. Δεν είναι η πρώτη. Συνέχεια πέφτουν και από εδώ και από εδώ. Δεν τα βλέπετε. Και από τι δύο. Βγάλε άκρια. Εμεί φωνάζαμε γι' αυτό. Σήμερα δεν θρυνήσαμε θύματα. Πολύ... Ήταν πολύ εύκολο όμω να θρυνήσουμε. Τα παιδιά περνάνε καθημερινά με τα ποδήλατα. Παίζουν. Σύμφωνα με τους κατοίκους, το συγκεκριμένο κτίσμα στέκει ημιτελές για δεκαετίες, παραδομένως τη φθορά του χρόνου και με τα σημάδια του κινδύνου με μικρές αποκολλήσεις να είναι συνεχείς. Όπως περιγράφουν μάλιστα, κινήθηκαν ακόμη και νομικά προκειμένου να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην ασφάλεια, καθώς οι αλλεπάλληλες και επί χρόνια εκκλήσεις τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έπεφταν στο κενό. Πήγαμε στην πολεοδομία Ήρθανε, υπήρχε άλλο ένα όροφο από πάνω. Ήρθαν από την πολεοδομία, ρίξανε το, ένα όροφο τέλο πάντων και μετά, ενώ είχε βγει κατεδαφιστέα εξ αρχή, στην πορεία βγήκε επισκευάσιμη. Το λόγο δεν τον γνωρίζουμε. Έτσι. Πόσο χρόνια το, σε αυτήν την κατάσταση, εδώ. Σε αυτή μπορεί να είναι και πάνω από 30 χρόνια. Θέλω να πω όταν βλέπω αυτά τα χάλια. Όπω η επιχειρία. 15 χρόνια τώρα φωνάζομαι. 15 ολόκληρα χρόνια. Υπάρχουν τέλο πάντων υπηρεσίε. Αρμόδιοι υπάρχουν. Δεν νομίζω να υπάρχει τίποτα. Ζούμε σε ένα χάο και τίποτα παραπάνω. Μόνιμοι κάτοικοι τη περιοχή που ζουν σχεδόν για μια ολόκληρη ζωή στη σκιά του κινδύνου τη παλιά αυτή οικοδομή, σήμερα που οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν, δεν κρύβουν την αγανάκτησή του και καλούν για ίστατη φορά του ηθήνοντε να αναλάβουν τι ευθύνε του.